Λοιπόν, ο κύριος Ροντούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, έχει το λόγο. Για 30 δευτερόλεπτα. Για 30 δεύτερα, ακριβώς. Κύριε Υφυπουργέ, επειδή με πιέζει και το Προεδρείο, θα είμαι συντομότατος. Πρώτον, το επιχείρημα που χρησιμοποιήσατε περί αποστάσεως για να αντιλέξετε σε όσα εμείς είπαμε περί βορείων σποράδων είναι ατυχές. Εδώ έχουμε το κριτήριο της ισιωτικότητας που δεν αμφισβητείται. Άρα λοιπόν, μην χρησιμοποιείτε επιχειρήματα που δεν στέκουν. Τώρα, δεύτερον, για τα χρέη. Για τα χρέη. Είχα ένα διάλογο πριν με τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Ζώη. Είχε καταλήξει η προηγούμενη κυβέρνηση με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΚΙ ότι είναι γύρω στο 1,2 δισεκατομμύρια τα παρακρατηθέντα. Ωραία. Γιατί δεν κάνουμε ένα συμψηφισμό λοιπόν? Με το 1,7 που λέτε εσείς. Το 1,2 να γίνει ένα συμψηφισμό. Γιατί δεν προχωράτε στη λύση αυτή? Και έρχομαι τώρα σε ένα τρίτο θέμα που ήθελα από την αρχή να θέσω, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω με αυτό. Ξέρετε ότι από τις 7 Σεπτεμβρίου και μέχρι να τοποθετηθούν οι νέοι αιρετοί, αναστέλλεται κάθε διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων ΟΤΑ. Το ερώτημα, κύριε Υφυπουργέ, είναι πώς θα λειτουργήσουν δημοτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ και άλλες υποδομές των Δήμων κατά τη νέα περίοδο. Αυτό το θέμα πρέπει να το δείτε και να δώσετε συν ένα μήνα διορία προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ούτως ώστε να μην κλειδωνιστούν οι κοινωνικές υποδομές των Δήμων. Είναι ένα αίτημα, το θέτουν όλοι οι Δήμαρχοι και είναι και λογικό, γιατί είπαμε η πλησιέστερη μορφή εξουσίας στον πολίτη είναι η Δήμη. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει και το πρώτο κύτταρο κοινωνικής πρόνοιας και μέρημνας. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Ροντούλη. Στο σημείο... Το έχω μέσα στις προσθήκες, το έχετε στα χέρια σας. Σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό κηρύσσεται περαιωμένη συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων 1 έως και 20 και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.